Άστα να πάνε αυτά τα total denim look και να μην ξανάρθουνε, η ριδά μου, ε. Γιατί είσαι δημιουργία. Έτσι, παιδάκι μου. Ω, καλά. Τι, τι ύφος είναι αυτό, τι έγινε πάλι. Τι, τίποτα. Μωρά μου, γιατί κλαις. Τι έγινε. Τι έγινε. Τίποτα. Είμαι λίγο ευαίσθητη αυτή τη στιγμή. Είσαι πολύ ευαίσθητη γενικά. Είναι όχι μόνο αυτή τη στιγμή. Ναι. Και ναι. Επειδή με ρώτησες όταν... Ωραία. Εγώ θέλω να ηρεμήσεις τώρα. Ναι. Είναι κάτι που μπορώ να βοηθήσω εγώ. Όχι. 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 Να συνεχίσουμε. Ναι. Ναι. Να συνεχίσουμε. Ναι. Ναι. Ωραία. Είσαι πολύ όμορφη. Ευχαριστώ. Είσαι πολύ αλλιώτη. Αυτό είναι ανησυχητικό. Είσαι διαφορετική. Όχι, δεν είναι. Είσαι πολύ όμορφη. Που όλοι ξεκινάμε έτσι. Ξεκινάς και άμα βλέπω ότι είσαι πολύ όμορφη, τι να σα λέω για να χαρείτε. Και να σα. Α, είσαι πάρα πολύ άσχημη. Και θα λέτε, μάλλον έχω καλό look. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, έλα, χαμογέλα μου, σε παρακαλώ πολύ. Πού πηγαίνεις? Λοιπόν, εγώ στο μαγαζί που εργάζομαι, ναι. Γίνεται ένα event, έχουν νοικιάσει στην ουσία το χώρο, γίνεται ένα πιο νωρίς βράδυ event, γιατί το μαγαζί δουλεύει κανονικά πολύ βραδινές ώρες, είναι μια εταιρεία με μαλλιών, ειδικό μωτηρίου κτλ. Η οποία θα έχει και κάποια μοντέλα, θα παρουσιάσουν κομμωτές, κάποια χτενίσματα, γίνονται αυτά. Και εγώ με έχουν πει να παρευρίσκομαι εκεί, γιατί ξέρω και το χώρο και το που να πάνε τα κορίτσια, έτσι λίγο να συντονίσω, να επιβλέπω κιόλας, γιατί στα καμαρινιά έχουμε πάρα πολλά ρούχα, πάρα πολλά πράγματα. Δεν θα ασχοληθώ εγώ με εκείνες, απλώς έτσι να επιβλέπω, να υπάρχω λίγο στο χώρο, να μιλάω με τους υπευθύνους. Και όλα αυτά. Και εσύ ως υπεύθυνη ένα πράγμα, δηλαδή, ναι. Και με έναν τρόπο. Πολύ ωραία. Παρακαλώ, βαθμολογήστε. Λοιπόν, τι θα κάνω εγώ με σένα τώρα. Όχι, θέλω να μου πεις τι συμβαίνει όμως τώρα, γιατί και εγώ αισθάνομαι πολύ περίεργα. Τι έγινε τώρα. Δεν είναι κάτι. Αλλά... ξεκίνησε λίγο έτσι και πάει έτσι. Αυτό. Προσπαθώ να το σταματήσω. Από τι ξεκίνησε έτσι. Δεν μπορώ να μιλήσω αρχικά, το βλέπεις έτσι. Ναι. Αυτό. Τι να σου πω. Δεν μπορώ να μιλήσω, δεν μπορώ να εκφραστώ, δεν μπορώ να μιλήσω. Υπάρχει μέσα μου μία άρνηση. Αυτό. Άρνηση για ποιο πράγμα. Για το να εκφραστώ αυτή τη στιγμή. Δεν μπορείς. Ναι. Και σου βγαίνει με κλάματα. Ναι. Ωραία. Θέλεις να προχωρήσουμε τώρα. Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε στην Ειρήνη που σου έχει βάλει 2. Ήριδα. Ειρήνη. Είσαι πάρα πολύ όμορφη σήμερα. Σου πάει πάρα πολύ αυτό το κραγιόν. Ευχαριστώ. Μου αρέσει η χρωματική παλέτα που έχεις επιλέξει. Αλλά 2, γιατί δεν. Αρχικά δεν ξέρω αν είναι κοντά στο στυλ σου ή όχι, αν είναι αυτό ήριδα. Ποιο πιστεύεις είναι το στυλ μου. Αυτό ήθελα να σου πω, κάτι πιο γενικό, δεν έχω καταλάβει ακόμη. Έχεις λίγο Νικόλ, έχεις λίγο μέσα, λίγο πιο street. Δεν το έχω καταλάβει ακόμη, αλλά... Λίγο Νικόλ γιατί. Είσαι μεταξύ Νικόλ και street. Όχι, όχι, ενώ το ότι μας έχεις φέρει εμφανίσεις που μου μοιάζουν... Νικόλ και street γωνία. Που μου μοιάζουν τις Νικόλ. Μας έχεις φέρει και κάτι πιο street που είσαι εσύ, που μας έχεις ναι. πει. Άκου, δεν ξέρω τι σου μοιάζει με τι και πώς το παρομοιάζεις, αλλά δεν θεωρώ ότι έχω στυλ Νικόλ. Όχι ότι έχω κάτι με την Νικόλ, αλλά δεν είναι ωραίο να το λες αυτό, ότι είναι στυλ Νικόλ. Δηλαδή, άμα βάλω ένα πουκάμισο π.χ. και ένα τέτοιο είναι στυλ Νικόλ, αυτό είναι στυλ πάρα πολλών γυναικών. Και μπορούσα να είναι και Μιλία και βασικά όλων. Ναι, ναι. Και Όλγα. Όλγα φοράει πουκάμισο. Οπότε δεν στέκει αυτό. Ειρήνη ξεκόλα, δηλαδή έλεος. Έχουμε πει αυτό, στυλ Νικόλ, στυλ Νικόλ και δεν παρεξηγούμε, καμία σχέση, έχεις πολύ ούτε ωραίο στυλ και έχει ξαναναφερθεί να αυτό. Ξέρεις. Απλώς δεν είναι ωραίο να μου λες, δεν ξέρω το στυλ σου, είναι στυλ Νικόλ, γιατί αυτό... Όχι, είπα ότι δεν έχω καταλάβει επακριβώς το στυλ σου. Είπες και τα δύο. Γιατί μας έχεις φέρει και εικόνες που μου παραπέμπουν σε Νικόλ, Εμιλία, κάτι πιο
αυτήν την αισθητική. Κάτι Nicole πιο street. Νικόλ και Εμιλία, διασταύρωση είναι αυτό. Ρε παιδιά τώρα, δηλαδή επειδή τα κορίτσια είναι έχουν ένα πολύ κομψό στυλ που είναι πολύ ωραίο και θηλυκό και είναι έτσι πιο ωραία. Οτιδήποτε τώρα βάλει κάποια που να παραπέμπει στο και λίγο το πάμε προς τα εκεί, είναι δυνατόν. Δηλαδή αν έρθει μία με στοιχεία Y2K θα της πω φέρνει στυλ ειρήνη. Όχι, δεν είναι έτσι. Φέρνει το στυλ σου. Άμα το φέρνει ίδιο με μένα, αυτό θα της πεις. Μα δεν το δεν έχω φέρει κάτι ίδιο για να μου πεις αυτό. Μία μου λες, Νικόλ, τώρα προσθέτεις Εμιλία, στην επόμενη πρόταση θα προσθέσεις και κάποια άλλη. Δεν μου στέκει λίγο όλο αυτό. Λοιπόν, εντάξει, το παραβλέπω, δεν θα το συνεχίσω. Άμα θέλεις μπορείς να το συνεχίσεις πάντως, δεν έχω πρόβλημα. Όχι, εγώ το είπα κάτι πάρα πολύ ειλικρινά, αυτό θα σου το έλεγα και backstage. Καλά, δεν σε λέω και ψεύτρα, εννοείται το είπες ειλικρινά. Όχι, απλά σου λέω ότι το συζητάμε. Δεν το έχω καταλάβει όντως, γιατί προφανώς και δεν λέω ότι δεν είναι κακό να παραπέμπεις και να έχεις κοινά στοιχεία με Νικόλ, Εμιλία, οποιαδήποτε άλλη. Αλλά δεν είναι καθαρή η εμφάνιση του στυλ σου, η αισθητική σου στο μυαλό μου. Ωραία. Αυτό που λες είναι λίγο διαφορετικό και λίγο πιο σωστό. Ωστόσο, ωραία, στο σημείο που είμαστε, δεν είναι πολύ ωραίο να μιλάς για κάποιο άτομο και να προειδεάζεις ότι... γιατί όταν εσύ το λες αυτό υποσυνείδητα, πηγαίνει σε όλους στα αυτιά. Κατάλαβες. Και στο δικό μου μπορεί. Και την επόμενη φορά. Δεν είναι ωραίο βασικά να το κάνεις και δεν θα ήθελα. Και τις προάλλες. Δεν θυμάμαι σε ποιο είχα φέρει. Τέλος πάντων, είχα πει ότι το στυλ μου είναι και το αθλητικό με τα τζάκετ, τα περίεργα, τα πιο street και αυτά που μου αρέσει. Αλλά είναι και το ανδρόγυνο. Είχε γίνει μια συζήτηση γι' αυτό, ότι μου αρέσει πάρα πολύ και το... Okay, δεν είπα ότι δεν βλέπω το στυλ σου εδώ. Ήταν, όπως είπα, μια γενικότερη παρατήρηση δικιά μου σαν Ειρήνη. Okay. Και στο σημερινό δεν βλέπω κάτι, ένα extra styling, κάτι πιο extra για να βάλω και το 3, το οποίο το σύγκρινα με την προσπάθεια της Όλγας. Ενώ το ότι το κατάλαβε, δεν χρειάζεται να το πω. Έξυπνο! Το είπα ότι στην επόμενη πρόταση θα προσθέσει και μία άλλη. Δαιμονία, καζάκι, το τέλειο! Είπα. Λοιπόν, αγαπημένη μου, 2,2 είναι ο μέσος όρος πηγαίνει στους κριτές. Ήριδα, θα ξεκινήσουμε με την Ηλιάνα τώρα. Γεια σου, Ήριδα. Γεια σου, Ηλιάνα. Δεν σε ρωτάω τι κάνεις, είσαι καλά. Λοιπόν, θα ξεκινήσω λοιπόν από το κεφάλι. Θα σου πω άλλη μια φορά ότι αυτά τα μαλλιά είναι πολύ σκούρα για σένα. Αυτό το κραγιόν είναι πολύ σκούρο και είναι και αυτό που φωνάζει φθινόπωρος από την εικόνα. Από την άλλη, το σύνολό σου μου αρέσει πάρα πολύ. Το βρίσκω πολύ κομψό και πολύ άνετο για τη δουλειά που έχεις να κάνεις, γιατί τα τρέχεις πέρα δόθες, τα παρασκήνια. Έλα. Δεν τρώσω. Είναι πολύ πιο δυνατό. Βγάλ' το, έλα. Βγάλ' το μέσα. Γίνει αυτό, μάλλον. Ρεζίλη. Δεν είσαι ρεζίλη, είσαι μια χαρά, είσαι πιεσμένη. Δεν είναι δικαιολογία αυτό. Είσαι πιεσμένη όμως, δεν είναι πραγματικότητα. Λοιπόν, συνεχίζω. Ναι. Πέρα από τη ζώνη που μου αρέσει πάρα πολύ και δεν είναι πολύ με το outfit που έχεις κάνει, θα προτιμούσα τα παπούτσια σου σίγουρα να ήταν ένα ανοιχτό χρώμα, mm-hmm. Να μην ήταν στιλέτο και μητερά, γιατί αυτό δεν είναι ένα παπούτσι που φοράμε για να πάμε να δουλέψουμε, ό,τι δουλειά και να κάνεις. Είναι πολύ βραδινό και είναι για μια άλλη εμφάνιση. Ίσως και να πήγαινα προς τα μπάι και, προς πορτοκαλί, αλλά το πορτοκαλί το ψημένο. Εκάι δεν λέγεται αυτό το. Ναι. Ναι. Ίσως να το έβλεπα έτσι και με μια άλλη τσάντα. Οκ. Okay. Εντάξει. Σου βάλω 2. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει. Στέλιο.
άλλο. Ναι, είχα στο μυαλό μου την παπούτσια. Θέλω, εντάξει, γενικά και ο λόγος που είμαι λίγο έτσι είναι ότι γιατί δεν μου αρέσει να κάνω τίποτα πρόχειρο. Και στεναχωριέμαι λίγο, αλλά ναι, ήξερα που τι κάνω, είναι επιλογή μου και το ότι έχω τις συγκεκριμένες ώρες να διαθέσω. Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι δικαιολογία. Και γι' αυτό λίγο έχω απογοητευτεί με τον εαυτό μου, γιατί όντως μου άρεσε και πιστεύω ότι θα μπορούσα να το κάνω. Και τώρα γι' αυτό είσαι έτσι, τα έχεις βάλει με τον εαυτό σου. Μπορεί να είναι δυσάρεστη τώρα η συνθήκη και να και στεναχωριέμαι που είσαι τόσο αληθινά στεναχωρημένη και εύθραυστη, αλλά πραγματικά πες ένα μπράβο στον εαυτό σου, γιατί είσαι ένα κορίτσι που από ό,τι καταλαβαίνω κυνηγάς τις ευκαιρίες, αφού έχεις πάει και σε ένα άλλο παιχνίδι πριν, δουλεύεις το βράδυ, έχεις πολύ λίγο χρόνο, είσαι εδώ, δηλαδή έχεις πιάσει τη ζωή από τα μαλλιά. Σίγουρα δεν μπορείς να κάνεις όλα μαζί. Αυτό είναι ένα δεδομένο. Από την άλλη όμως, ένα κορίτσι που πρέπει να δουλέψει και ταυτόχρονα θέλει να είναι εδώ και δεν έχει άλλη επιλογή, γιατί να μην το κάνει. Καλά έκανες και ήρθες. Ναι. Οι εικόνες σου είναι αξιοπρεπέστατες. Πρέπει να δεις, αφού η συνθήκη είναι αυτή, να δεις τη θετική μεριά, να καταβάλεις λίγο περισσότερη προσπάθεια, αν μπορείς. Σίγουρα, σίγουρα. Η πρώτη μου σκέψη σήμερα ήταν, δεν θέλω να πάω. Έτσι, ας πούμε, αλλά μετά λέω, δεν θέλω να το αφήσω και έτσι να... Δεν θα το... θα με στεναχωρήσει πιο πολύ. Με τη συνθήκη που έχω, όντως πρέπει να προσπαθήσω πιο πολύ και κάθε φορά λέω, οκ, Ήρυδα, πάμε, πάμε. Κάθε φορά που πέφτω λέω, πάμε. Αυτό θα το βρω. Δεν υπάρχει χρόνος, είμαστε σε αυτό το στάδιο που είμαστε. Τα περισσότερα κορίτσια είναι σε πολύ άλλο level. Τα look που φέρνουν βασικά και στεναχωριέμαι που γιατί πιστεύω ότι μπορώ κάτι καλύτερο από αυτό. Δεν είναι ότι θα σας πω μπερδεύτηκα, δεν ξέρω τι άλλο να κάνω, ξέρω τι να κάνω και δεν έχω τόσο το χρόνο να το καταφέρω. Αλλά okay. Δεν είναι και αυτό δικαιολογία, δεν θέλω να το πω σαν δικαιολογία σε καμία περίπτωση. Το καταλαβαίνω, δεν το λες σαν δικαιολογία, το καταλαβαίνω. Ξέρω ότι δεν κλαις για να... Ναι, γι' αυτό και... ναι, ας πούμε. Αυτό. Καλύτερα όμως να βγαίνουν αυτά παρά να μένουν μέσα μας. Εγώ υπέρημα αυτό, αλλά... Λοιπόν, η σιλουέτα είναι ωραία, θα αλλάζαμε τα μαλλιά, το κραγιόν, τα παπούτσια, ναι. Οπωσδήποτε αυτά, okay. Για να χαλαρώσει εικόνα και αν είχες και άλλο ένα στοιχείο, ένα πανωφόρι, ναι, okay. Ή μια ζακέτα, κάτι, ένα γυλαίκο, ναι. Θέλει κάτι ακόμα. Εντάξει. Είναι λίγο. Το καταλαβαίνω. Είναι πολύ ωραίο, αλλά λίγο. Το καταλαβαίνω. Δύο. Δύο από τα στέλια, πάμε στο Δημήτρη. Ήρυδα, εμείς γνωριζόμαστε και από παλιά. Ναι. Έχω να σου πω ότι έχεις τον απεριόριστο σεβασμό μου. Αλήθεια σου λέω, γιατί σε θυμάμαι τι κορίτσι είσαι. Καταλαβαίνω αυτό που λες. Έρχεσαι όμως εδώ με ό,τι προσπάθεια ή υπερπροσπάθεια κάνεις. Και είναι ωραίο να το λέμε αυτό. Και πολλές φορές η αλήθεια ακούγεται σκληρή, αλλά εγώ την προτιμώ. Και ας λένε ό,τι θέλει ο κόσμος. Και συγκινείσαι από την υπερπροσπάθεια. Αλλά δεν διάλεξες την εύκολη λύση που διάλεξαν κάποια κορίτσια πίσω σου που βρίσκονται εδώ σήμερα. Και αυτό είναι προς τιμή σου, γι' αυτό έχεις και τον απεριόριστο σεβασμό μου. Αλήθεια σου λέω. Ευχαριστώ. Ας μιλήσουμε για την εμφάνισή σου. Ναι. Τα μαλλιά που έχεις φτιάξει, που έχεις κόψει και έχεις κάνει το χτένισμα, είναι καταστροφή για οποιοδήποτε look κάνεις. Δεν σε κολακεύουν, σου ρίχνουν την εμφάνιση. Άλλαξε τα γρήγορα όποτε μπορείς. Η εμφάνιση που έκανες, καταλαβαίνω, είναι μια πάρα πολύ κομψή εμφάνιση με ατέλειες. Δηλαδή, είναι πολύ ωραία η βερμούδα που έβαλες. Με καταπληκτική ζώνη για αυτή τη βερμούδα. Και το καλό είναι ότι φέρνεις πράγματα τα οποία μπορούμε να διορθώσουμε και να τα αναπτύξουμε και να συζητήσουμε. Είναι ωραία ιδέα με τα δύο πουκάμισα. Αυτό σημαίνει ότι ακούς και προσπαθείς. Το φουλάρι θα μπορούσε να το βάλεις είτε έτσι, είτε με μια μαύρη μαρινιέρα μέσα να φαίνεται και το φουλάρι στο λαιμό. Όχι με αυτό το μαλλί πάντως. Ναι. Με άλλο παπούτσι, θέλεις πεδιλάκι απλό, θέλεις μιούλ, θέλεις οτιδήποτε άλλο, αλλά όχι αυτό, ένα πιο ανοιχτό παπούτσι και θα σου είναι υπέροχη. Εντάξει, ευχαριστώ. Και μπράβο σου κορίτσι μου για αυτό που είσαι, που διαλέγεις πάντα τη δύσκολη αλλά τη σωστή οδό. Ευχαριστώ.
Κορίτσι μου. Μην δίνει σημασία τώρα. Εντάξει, έχει ξεκινήσει. Μην δίνει σημασία. Θα τελειώσω όμως κάποια στιγμή. Ναι. Ωραία. Να σε βλέπω να χαμογελάς. 8,2 είναι η τελική βαθμολογία. Μπορείς να καθίσεις. Πολύ σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στο My Style Rocks. Οπότε, αν δεν θέλετε να χάνετε στιγμή, κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube και να βλέπετε συνέχεια αποσπάσματα κάνοντας κλικ και δεξιά και αριστερά.